Είναι πανελλαδική μέρα σήμερα για την ανάδειξη των προβλημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα κέντρα υγείας έχουν αποδυναμωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ανεξάρτητα από την επιδημία του κορονοϊού. Και ενώ έπρεπε να ενισχυθούν, αντίθετα είδαμε προσωπικό από κέντρο υγείας να πηγαίνει σε νοσοκομεία και τώρα με τους εμβολιασμούς, χωρίς να ενισχυθεί το κέντρο υγείας και εδώ στα Πατήσια που είμαστε κι αλλού, το προσωπικό κάνει μόνο εμβολιασμούς, με συνέπεια όλες οι άλλες ειδικότητες να καθυστερούν πάρα πολύ και εκεί που είναι το ραντεβού για καρδιολόγο ήταν ένας μήνας, τώρα έγινε 4 και 5 μήνες. Εδώ στο κέντρο υγείας Πατησίων που επιλέξαμε να κάνουμε και την κινητοποίησή μας σήμερα, ζητήματα δημιουργούνται και το προηγούμενο διάστημα με το ιατρείο COVID που έχει δημιουργηθεί εδώ αναστέλλοντας τη λειτουργία άλλων δραστηριοτήτων του κέντρου υγείας όπως το κέντρο μάνας και παιδιού. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 4 εμβολιαστικά κέντρα. Τις επόμενες μέρες θα ανοίξουν άλλα 4 εμβολιαστικά κέντρα σε έναν χώρο που όπως βλέπετε πίσω μας δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την αθρώα προσέλευση του κοινού. Αυτή η ιστορία με τα εμβολιαστικά κέντρα πρέπει να προχωρήσει, διότι ενώ μας είχαν πει ότι θα υπάρχουν 1018 εμβολιαστικά κέντρα, λόγω έλλειψης προσωπικού και προφανώς λόγω μη ύπαρξης των απαραίτητων εμβολίων, βλέπουμε ότι λειτουργούν μόνο 150-200 και μάλιστα με υπερεξόντωση του προσωπικού που δουλεύουν 12 ώρα και Σάββατα χωρίς πληρωμή. Ζητήματα δημιουργούνται και με τις ελλείψεις του προσωπικού που θα πρέπει να διαχειριστούν όλο αυτόν τον κόσμο, με τις ιατρικές ειδικότητες που θα πρέπει να είναι στα εμβολιαστικά κέντρα. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι άμεση ενίσχυση των κέντρων υγείας σε προσωπικό, μόνιμο προσωπικό και να διεκπεραιώνουν όλες τις λειτουργίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας για να αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία. Διότι αυτό το οποίο βλέπουμε στα μεγάλα νοσοκομεία, ειδικά στο Γεννηματά, στον Ευαγγελισμό, στο Αττικό, στην Νίκαια, είναι ότι η συσσόρευση ασθενών για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας με τόσο πολύ κόσμο είναι αιτία διασποράς του ιού. Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, γιατί κανένας δεν περισσεύει, ούτε σήμερα, ούτε το προηγούμενο διάστημα. Η πρωτοβάθμια είναι αποψηλωμένη, είναι υποστελεχωμένη. Χρειάζεται ενίσχυση για να φέρει εις πέρας όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται και με τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας, αλλά και με την λυπή νοσηρότητα που δεν έχει εξαφανιστεί, είναι εδώ και διωγγώνεται εξαιτίας της χρόνιας παραμέληση.